Θανάση, να ξεκινήσουμε λίγο από, από τη χθεσινή μέρα που δυστυχώς για μας ήταν μια ημέρα ντροπής. Τα ίμια ντροπής για την απόφαση που πήραν και για τις κινήσεις που κάναν η τότε πολιτική μας, η τότε πολιτική ηγεσία. Κύριε Σαϊκή, έχει περάσει ένα τέταρτο του αιώνα να σκεφτείς αυτό. Χθες το βλέπα και λέω πώς περνάει ο καιρός από τα γεγονότα στις Βραχονησίδες. Τα όσα έγιναν από την προσάραξη του τουρκικού πλοίου μέχρι την απώλεια των τριών αξιωματικών με το ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού από τη φρεγάτα Ναβαρίνο και βεβαίως και τα όσα έγιναν μετά. Μην ξεχνάμε, βέβαια, ήταν και από τις πρώτες ημέρες της κυβερνήσεως Σιμίτη μετά το τέλος της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου και συνεπώς η κατάσταση ήταν σε τραγικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι έγινε μάχη μεταξύ Σιμίτη, Τζοχατζόπουλου, Αρσένη και Χαραλαμπόπουλου για την ηγεσία του Πασόκ και όλα αυτά τα οποία βέβαια θα μην τα λέμε γιατί γνωστά είναι σε όλους. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η κρυζοποίηση, όχι πως δεν υπήρχε, πάντα οι Τούρκοι από το 1974 και μετά αμφισβητούν στέργιο πολλά πράγματα στο Αιγαίο, αλλά τουλάχιστον η πιο βαθιά κρυζοποίηση έγινε από τα ίδια και μετά, γιατί έκτοτε αρχίζαν να βγαίνουν χάρτες από την κυβέρνηση Τανσού Τσιλέρ και μετέπειτα κυβερνήσεις με τον Μακαρίτη τον Γιλμάζ, που αμφισβητούσαν νησιά, Βραχονήσια, οι Χρονισίδες, κομμάτια στο ελληνικό χώρο και πάει λέγοντας. Και ιδιαίτερα ψημί, μην ξεχνάμε ότι οι Βραχονισίδες, όσο και να μην είναι αυτές οι οποίες είναι συγκριτικά με μεγάλα νησιά, παίζουν καθοριστικό ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι αμφισβητούν τα ψημί από την Τουρκία, γιατί πολλές από αυτές δεν έχουν δοθεί ονόματα και οι Τούρκοι με την προπαγάνδα τους αμφισβητούν τα συγκεκριμένα κομμάτια γης, τα οποία είναι ελληνικά, ιδιαίτερα και οι Ιταλικοί χάρτες. Αυτοί οι οποίοι καθόρισαν τη μετατόπιση και τη μεταφορά από τα Δωδεκάνησα, από το Ιταλικό κατακτητικό ζυγό, απεικιοκρατικό ζυγό, όπως θέλουμε να το πούμε, και μεταφορά στον ελληνικό χώρο, είναι ξεκάθαρα ότι τα συγκεκριμένα νησιά είναι για μας, Καρντάκ, όπως τα λένε απέναντι, όπως και να είναι, πάντως είναι από την αποδό πλευρά της διαχωριστικής ζώνης. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως, οι Τούρκοι έρχονται 25 χρόνια για να κλείσουν σε αυτό το σημείο. 25 χρόνια μετά εξακολουθούν και τα αμφισβητούν. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι αμφισβητούν και πολλά άλλα νησιά, από το Θρακικό Πέλαγος μέχρι το σύμπλεγμα Καστελογίζου Μεγίστης. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι έκτοτε μπήκαμε σε μια διαδικασία ιδιαίτερα επικίνδυνη, επώδυνη, προβληματική. Δύσκολα να κατοχυρώσουμε πολλά πράγματα. Και βεβαίως και η τότε κυβέρνηση Σιμίτη με τον Θόδωρο Πάγκαλο, τον Γεράσιμο Αρσένη, τον Άβαρχο Λιμπέρι κλπ. Φάνηκε πολύ κατώτερη. Δεν χρειάζεται. Από το αποτέλεσμα φάνηκε ότι ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων τότε. Δυστυχώς, ναι. Θανάση. Θανάση, πες μου λίγο. Οι Τούρκοι πατάνε στα ημεία σε αυτό που κάνανε, στην γκριζοποίηση της περιοχής, στην αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να απαντήσει όπως θα έπρεπε, ενώ όλοι γνωρίζαμε ότι είχαμε υπεροπλία και βέβαια φτάσαμε σήμερα και το 19 και το 20 και είναι σίγουρο θα συνεχιστεί και το 21, ο Τούρκος διεκδικεί, παίρνει χωρίς να έχει ρίξει ούτε μία σφαίρα. Θα θυμίσω μόνο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Θα θυμίσω τον Γκριζάνη που προσπαθεί να κάνει στη Μεσόγειο θάλασσα, αυτό που έχει κάνει στο Αιγαίο Πέλαγος, χωρίς εμείς να αντιδρούμε, συνεχώς υποχωρούμε. Κάνανε όλες τις έρευνες, γιατί το Όρτζ Ρέις έκανε έρευνες, δεν περνούσε απλά, άσκατα αν ο αέρας τις μετέφερε μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τα τουρκικά πλοία που κάνανε τις έρευνες. Σημασία έχει ότι κάνανε έρευνες, είδαν πού έχει και τι έχει το υπέδαφος στο Αιγαίο Πέλαγος και στη Μεσόγειο. Και εμείς καθόμαστε, Θανάση, και δεν μιλάμε. Τελικά είναι η πολιτική ζωή του τόπου μας τόσο πολύ εξαρτώμενη στα ξένα συμφέροντα, κύριε Δρούγο? Κύριε Σάδης, όπως σωστά το είπες, γιατί ας είναι από το Ορμένιο του Εύρω, από το Τριεθνές Ελλάδος Βουλγαρίας Τουρκίας, μέσω Θρακικού Πελάγους και μέχρι το Ανατολική Μεσόγειο, σύμπλεγμα Καστελορίζου Μεγίστης, έχουν πολλαπλασιαστεί από το 1996 και οι απειλές και οι διεκδικήσεις και οι προκλήσεις. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο σημείο δεν είναι μόνο αεροναυτικές, τώρα εδώ αμφισβητούν και κομμάτια καθαρά και χερσαίου χώρου οι Τούρκοι. Τρίτον, υπάρχει πρόβλημα σημείο, διότι οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, Στέργιο μου, δεν είπα να είμαστε φιλοπόλεμοι. Έτσι, προς Θεού, οι Έλληνες δεν φημίζουν ότι είμαστε φιλοπόλεμος λαός συγκριτικά με Ανατολίτες όπως είναι οι Τούρκοι ή οι Ρώσοι ή κάποιοι άλλοι, αλλά οπωσδήποτε θα έπρεπε να είχαμε πιο ενδυναμωμένη, να το πω έτσι, παρουσία. Θανάση, να σε διακόψω. Από το 1821, μια και γιορτάζουμε τα 200 χρόνια, η Ελλάδα συνεχώς κέρδιζε τους πολέμους. Γι' αυτό και μεγάλωσε η Ελλάδα. Μα λίγο, μα πολύ, κερδισμένοι είμαστε. Πού ήμασταν και πού είμαστε. Άρα, πρέπει να πούμε ότι σε όλους τους πολέμους μέχρι σήμερα, και η Βαλκανική πόλεμη και όλα, μας έχουν δώσει μόνο νίκες. Και στο 40
που πολεμήσαμε, τελικά ήμασταν με τους νικητές, άσχετα αν χωρίσαμε αν ευλόγου την Βόρεια Ήπειρο στην Αλβανία. Αυτά είναι, είναι πρωτοφανή γεγονότα. Να είσαι νικητής και να χωρίσεις ένα κομμάτι του ελληνισμού. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Είναι λάθος κινήσεις. Στο θέμα της Βορείου Ήπειρου, βεβαίως μην το συζητάς, άλλο στη συμπρεσβευτική σύνοδο των Παρισίων την περίοδο 1947-1948, έπαιξε βρώμικο ρόλο η Σοβιετική Ένωση με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, τον Μολότοφ, και βεβαίως κάποιες άλλες θέσεις ελληνικές που βλέπανε άλλα πράγματα και δεν κοιτάξανε τις τρεις φορές απελευθερωθείς από τον ελληνικό στρατό. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Να μην θέτουμε τέτοια θέματα, Θανάση, για τη Βόρειο Ήπειρο, για τα νότια Σκόπια, όπως λέω εγώ. Είναι δυνατόν να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουν τη Μέρκελ να μας πει πώς θα κινηθούμε και πού θα κινηθούμε και τι κάθε Μέρκελ. Και το άλλο, επίσης προσθέτω στα πολύ σε αυτά που ανέφερες, Στέργιο μου, και το γεγονός ποιο, το μεγάλο, το σημαντικό, το θέμα της Θράκης. Έτσι. Μην ξεχνάμε τις τελευταίες εβδομάδες, επανήλθε μπαράζ λεκτικών προκλήσεων, λεκτικών, τουλάχιστον έτσι, επί του παρόντος μιλώ, λεκτικών, είτε από τον κύριο Αξόη, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, είτε ας μην ακόμα και από άλλους πολιτικούς της Τουρκίας, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν σέβεται η Ελλάδα και δεν συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή περίπτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι έχουμε καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη συμπεριφορά μας απέναντι σε Έλληνες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα πολίτες, έτσι, στους οποίους αυτοί ονομάζουν απέναντι Τούρκους και βεβαίως στα πλαίσια της αμφισβητήσεως της συνθήκης της Λοζάνης και όχι μόνο. Δεν μιλάμε για παράδειγμα ας πούμε, για το θέμα της ασφάλειας στην Ήπειρο και στην Τέλεδο. Υπάρχουν ολόκληρα άρθρα της συνθήκης της Λοζάνης, την οποία βεβαίως βλέπουμε τα επόμενα δύο χρόνια, Στεργιό μου, μέχρι το 2023, όπου είναι να γίνονται 100 χρόνια της Λοζάνης, ο αναθεωρητισμός των Τούρκων είναι τεράστιος. Και αυτή τη στιγμή βάζει πράγματα τα οποία θα βρεθούν προεκπλήξεων τα επόμενα δύο χρόνια. Διότι αυτή τη στιγμή ο Τούρκος κινείται πάνω σε συγκεκριμένη στρατηγική, με πάνω σε συγκεκριμένες τακτικές επιλογές. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή θα μας δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Είτε στο Αιγαίο, είτε στη Θράκη, είτε στην Κύπρο κτλ. Άρα η Κύπρος βέβαια δεν είναι στη Λοζάνη, αλλά μιλάω γενικά τώρα για τα ελληνοτουρκικά. Άρα καταλήγω ότι τη στιγμή για το οποίο είμαστε αρκετά, πώς να το πω, ανεμικοί στις αντιδράσεις μας, αδύναμοι, σκεπτικιστές για το αν το ένα ή το άλλο, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή πιάνουν κρεμμένα σκέπτονται τίποτα. Δηλαδή τους προκαλούν υπερδυνάμεις και με τους Αμερικανούς στα ίσια και με τους Ρώσους συμβαδίζουν και με τους Κινέζους παίρνουν εμβόλια και πολλά άλλα ενώ για το coronavirus. Και πολλά άλλα. Άρα, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι αρχιερέας, θα λέει κανείς, του αναθεωρητισμού και του Οθωμανισμού και θα διεκδικήσει ακόμα περισσότερα μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ενισχύσει τόσο πολύ τις ένοπλες δυνάμεις της, την αμυντική της βιομηχανία, τη διπλωματία της. Ας πω ένα πράγμα που το λέω για πρώτη φορά, Στέργιο. Είναι η έκτη χώρα στον πλανήτη, η έκτη χώρα στον πλανήτη που έχει μεγαλύτερη διπλωματική υπηρεσία. Δηλαδή είναι πίσω από κάτι Αμερικανούς, δεν το συζητάτε, και Αμερικάνοι υπερδύναμοι. Είναι πέμπτη η Γερμανία, πέμπτη είναι η Γερμανία τώρα, η οποία τέλος πάντων ελέγχει την Ευρώπη, να το πούμε έτσι. Έκτη είναι η Τουρκία σε αριθμό πρεσβευτών, σε αριθμό αυσινή προξένων και όλων των διπλωματικών υπηρεσιών. Αυτό ας το λάβουμε υπόψη. Έχει κάνει παγκόσμια πολιτική τώρα ο Τούρκος αυτά και γι' αυτό μας απειλεί ανάλογα. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκληροί, ανθεκτικοί, αποτρεπτικοί και όσο επιτοπίσουμε να δίνουμε κι εμείς τις απαντήσεις πρέπει, κύριε Δρούγο. Η Ελλάδα να οπλιστεί ως αστακός. Πρέπει η Ελλάδα στρατιωτικά να γίνει όπως είναι το Ισραήλ. Να μας φοβούνται. Γιατί οι Έλληνες πολίτες είναι πολλές φορές πιο ικανοί από τους αντίστοιχους Τούρκους πολίτες. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρουμε έτσι. Ένας Έλληνας δυναμεί με 1000 Τούρκους. Άρα από εκεί και πέρα πρέπει να δράσουμε. Γιατί εγώ προσωπικά ξέρεις και είστε 35 μέρες καταδρομών στην Κύπρο του ΣΕΖΑ και ξέρω τι είστε Τούρκος. Και από εκεί και πέρα. Ακριβώς, από εκεί και πέρα ξέρω λοιπόν τι συμβαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς οι Έλληνες πολιτικοί, το λέω, το έλεγα και θα το ξαναπώ, ήταν εξαρτώμενοι. Γι' αυτό και οδηγηθήκαμε εδώ. Όμως κύριε Δρούγο. Χαμηλού επίπεδο, Στέργιο, και χαμηλού επίπεδο, βάλτε και αυτό μέσα. Δεν θέλω να πω άλλες εκφράσεις αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ με αυτό που λες. Θέλω έναν μικρό επίλογο λοιπόν για τις εξελίξεις με βάση όσα γίναν στα ΗΜΕΑ, αν θα υπάρχουν και άλλες εξελίξεις σύντομα, για να πάμε και να σου κάνω και μια ερώτηση για τον κορονοϊό, αγαπητέ Θανάση. Κοίταξε, τις εξελίξεις έχουμε γιατί αυτή τη στιγμή, πρώτον, αυτές τις μέρες τώρα, στο 1948, έχουν γυλιχθεί πάρα πολλά πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για τους Κούρδους και τα λοιπά. Εμείς εδώ πέρα μέσα, εν μέσω coronavirus, δεν συζητάμε τίποτα. Είμαι πολύ απογοητευμένος από πολλά ΜΜΕ. Στέργιο μου, χρόνια γνωριζόμαστε, τα οποία δεν θεωρούν τα πράγματα. Τώρα, αναφορικά, σημείο αν θα έχουμε άλλες εξελίξεις, με προβληματίζει η πενταμερής του Φεβρουαρίου προς αρχές Μαρτίου για το Κυπριακό, είναι άτυπη βέβαια.
χωρίς τέτοιο, αλλά πάντα είναι μια πενταμενή στην οποία η Τουρκία ήδη χθες και σήμερα είναι ο Τσαβούσογλου στα κατεχόμενα, συντονίζει ενέργειες με τον Ερσίν Τατάρ, τον κατοχικό ηγέτη, και βεβαίως δεν ξέρουμε τη θέση των Άγγλων, γιατί μου θυμάστε ότι οι Άγγλοι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σε Brexit και μπορεί να κινηθούν σε άλλο επίπεδο, και ανέκαθεν τουλάχιστον οι Άγγλοι στο Κυπριακό κινούνταν πάντως στη γραμμή των Τούρκων. Άρα καταλήγω στο ερώτημά σου πριν πάμε στο coronavirus, ότι αναμένω εξελίξεις και παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο τις διαβουλεύσεις σαν καθή της Κωνσταντινούπολης, αλλά και ευρύτερα ζητήματα που προκαλεί η Τουρκία ανάλογα, όπως είπαμε, από τα σύνορα Ελλάδος-Βουλγαρίας-Τουρκίας μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ισχυρή διπλωματική παρουσία, καλές πληροφορίες, επαναλαμβάνω Στέργιο, υστερούμε σε θέματα πληροφοριών απέναντι στους Τούρκους. Κάνουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν παντού χωμένη η μύτη, η μυστική του υπηρεσία είναι όχι κράτο εν κράτη, όπω και το ίδιο το κράτο μαζί με τον Ερντογκάν. Άρα γι' αυτό λέω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Στα πρώτη, κοιτάξτε, ο Ερντογκάν περπατά στα πρότυπα Πούτιν. Είναι αναθεωρητική. Η Τουρκία είναι αναθεωρητική δύναμη και επειδή και η Ρωσία και η Κίνα με τον τρόπο του είναι αναθεωρητικέ δυνάμει, προφανώ θα σημαίνει διδάσκεται ανάλογα και από του πολέμου. Μέσα στο σοβιετικό, στον πρώην σοβιετικό χώρο, αυτά που κάνει στους Κούρδους, αυτά που κάνει στην Λιβύη, αυτά που κάνει στον Αγκόνο Καραμπάχ, σίγουρα παίρνει μαθήματα από τους Ρώσους είτε τους Κινέζους είτε άλλους. Ακριβώς. Λοιπόν, Θανάση, πριν μερικά χρόνια βλέπαμε ότι οι Γερμανοί δεχόταν υπερβολικά μεγάλο αριθμό γιατρών στη χώρα τους. Και μεταξύ των γιατρών που πήγαιναν ήταν πάρα πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί. Ξέρεις τι σημαίνει να μεγαλώνεις το παιδί στην Ελλάδα, να το σπουδάζεις. Να πληρώνει ο γονιός και το κράτος να πληρώνει που διαθέτει τα πανεπιστήμια, γιατί μέχρι στιγμής όλα κρατικά δυστυχώς λέω εγώ είναι στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως έπρεπε να είναι. Και ξαφνικά μόλις γινόταν γιατρός, ερχόταν η Μέρκελ, τον έπαιρνε έτοιμο με παραπάνω χρήματα και ο γιατρός φυσικά πήγαινε στη Γερμανία. Βλέπαμε όλη αυτή την συγκέντρωση τρομερού ποσοστού γιατρών στη Γερμανία και εγώ είχα αναρωτηθεί και άλλοι τότε γιατροί γιατί οι Γερμανοί δέχονται τόσους πολλούς γιατρούς στο κράτος τους. Έρχεται λοιπόν ο κορονοϊός και λέω εγώ ότι δεν ήταν τυχαίο. Όταν το 2015 βγαίναν τα ρεπορτάζ και κρατικών τηλεοράσεων όπως ήταν η RAI της Ιταλίας και δημοσιεύματα ιατρικών περιοδικών και μιλούσαν για τον COVID-19, τον κορονοϊό, ο οποίος δημιουργείται στα εργαστήρια της Σουχάν, στην αρχή μέχρι το 2014 και με τη συμμετοχή των Αμερικανών, οι οποίοι το 2015 φύγαν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, γιατί φοβόντουσαν ότι αυτό που θα βγει θα είναι ένα τέρας σαν αυτό το οποίο δημιουργήθηκε από τους Κινέζους. Και λέω λοιπόν εγώ, λένε βγαίνουν οι Γερμανοί, οι οποίοι μαζεύουν ιατρικό προσωπικό για να έχουν, κάνουν μεθ, τις περισσότερες μεθ ανά 100 άτομα στον κόσμο και ταυτόχρονα τώρα αποφασίζει ο Γερμανός Υπουργός Υγείας να δεχτεί εμβόλια από τον Πούτιν. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με τον Πούτιν. Έχουν συμφωνίες και εμπορικές συμφωνίες εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ το χρόνο. Φυσικό αέριο κλπ. Μπράβο. Ενώ εμάς μας βάζει η Μέρκελ να μην στέλνουμε τα ροδάκινα και τα αγροτικά προϊόντα μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ή ενός δις στη Ρωσία, η Μέρκελ κάνει business εκατοντάδων δισεκατομμύριων. Είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αυτή κάνει τα πάντα. Εμάς δεν μας επιτρέπει και οι δικοί μας ακούν τη Μέρκελ. Και εκτός από το εμβόλιο του Πούτιν που θα πάρει η Μέρκελ, αγοράζει και το εμβόλιο των Κινέζων. Δηλαδή, των ανθρώπων που δημιούργησαν το κορονοϊό. Βάζοντας μία υποσημείωση ότι όλα αυτά βεβαίως θα τα πάρουμε αρκεί να περάσουν τις εγκρίσεις. Δηλαδή, είναι τύπης αυτό το οποίο λένε για να μην τους ξεφωνήσει ο κόσμος. Ενώ ταυτόχρονα, αγαπητέ Θανάση, δηλώνουν οι Γερμανοί δια του Υπουργού Υγείας ότι μέχρι του χρόνου. Από τη δική μας εταιρεία που λέγεται CureVac θα έχουμε 1,5 δις τουλάχιστον δόση εμβολίου. Γερμανική εταιρεία και αυτή, όπως είναι και η Biotonic με την, που έχει συνεργαστεί με τη Pfizer. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πραγματικά απίστευτα μεγάλο νούμερο εμβολίων, 1,5 δις δόσεις. Καλύπτει αυτό να εμβολιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για 2 χρόνια, όλος ο πληθυσμός. Όλος ο πληθυσμός που δεν εμβολιάζεται. Άρα λοιπόν, κάτι ξέρουν ρε Θανάση, φίλε, οι Γερμανοί και μας το κρύβουνε. Και όταν ετοιμάζουν 1,5 δις για το 2022, σημαίνει ότι και το 2022 θα μας έχουν καθυλωμένους, υποτεταγμένους, με σκοπό να αλλοιώσουν αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή και ελληνική κοινωνία.
Στέργιο, έθιξες πολλά και αυτό θα ήθελε ολόκληρη εκπομπή. Αλλά από το εξής, πρώτα απ' όλα, ο εμβολιακός πόλεμος, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, μου έχει δημιουργήσει τώρα τελευταία να κάνω μια μελέτη. Είμαι στην αρχική μορφή γεωπολιτικά της COVID-19. Γεωπολιτικά της COVID-19, που θέλει ολόκληρη συζήτηση. Εδώ δεν τον έχουμε τον χρόνο, θα την κάνουμε, γιατί είναι πάντα φιλόξενο το κανάλι. Και εσύ. Δύο, μην ξεχνάμε ότι η κινέζικα εμβόλια παίρνει και η Τουρκία, έτσι. Βεβαίως, τα έχει πάρει ήδη. Τα έχει πάρει ήδη και αρχίζει ο εμβολιασμός στη στιγμή που η Τουρκία, αν δεχτούμε αυτά που λέει ο Ερντογκάν, τέλος πάντων, εγώ πες καλοπροαίρετος είμαι, είναι κάπου και έχει 25.000 σύγκρουσης, προφανώς παραπάνω έχει, 83 εκατομμύρια μόνο 25.000, αλλά τέλος πάντων, εγώ λέω, ας είναι έτσι τα πράγματα. Καλά να είναι οι άνθρωποι. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει διεισδύ πάρα πολύ και το κινέζικο και το ρωσικό εμβόλιο μέσα στην Τουρκία. Έτσι, η οποία αυτή τη στιγμή εκβιάζει ποικίλο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ασχέτως τα τελευταία ανοίγματα τα οποία γίνονται. Τρίτον, η Γερμανία ασφαλώς δεν το συζητάμε, παρά το ότι υπάρχει ολοκληρωτικό lockdown εδώ και εβδομάδες. Απ' την άλλη πλευρά έχει κάνει κάποιες προσπάθειες, οι οποίες σίγουρα είναι, ο ρόλος της είναι πολύ ισχυρός, μια και ελέγχει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν. Εμείς ξέρουμε και όχι μόνο μέσω Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, είναι μέχρι πολλά. Άλλη. Είναι η κόντρα τώρα με τη Μεγάλη Βρετανία, διότι αυτή η Βρετανία δεν είναι λόγω Brexit μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δημιουργείται θέμα. Και βεβαίως εδώ σε κάποιες χώρες, όπως ξέρεις, η Ισπανία και η Τσεχία, σταμάτησε και ο εμβολιασμός τελείως, διότι δεν υπάρχουν εμβόλια. Όπως και εδώ η κυβέρνηση έχει πέσει έξω στο θέμα του τι θα παίρναμε, αν θα το παίρναμε, υπό ποιες προθέσεις θα το παίρναμε, ή αν οι μεταλλάξεις επίπτουν στα εμβόλια, τι είδους μεταλλάξεις είναι αυτές, αν είναι βραζιλιάνικες, νοτιοαφρικάνικες. Σου είπα, θέλει συζήτηση αυτό. Αλλά καταλήγω σημείο ότι σίγουρα η Γερμανία μέσα στην Ευρώπη έχει την πιο ισχυρή παρουσία σε αυτά τα θέματα και σίγουρα κάτι παραπάνω ξέρει. Όπως και καταλήγω, για να μην μακρηγορώ και σου παίρνω και τον χρόνο το διαθέσιμο στην εκπομπή, και κάτι άλλο στέργιο. Το γεγονός σας σημείο ότι δεν βλέπω μέσα στο 2021 να επιλύεται αυτή η κατάσταση με τον coronavirus. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι πάει για τα τέλη του 2022. Δεν είμαι όμως δημοξιολόγος, αλλά βλέπω τις εκτιμήσεις και τις στατιστικές και προθέσεις συγχαρητήρια είχε στον κύριο Σαρίγιανη από τη Θεσσαλονίκη, έτσι παρακολουθώ, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα με μαθηματικά μοντέλα και έλεγε την ουσία, γιατί πολλοί δημοξιολόγοι εδώ πέρα έχουν πέσει τελείως έξω και λένε πράγματα απαράδεκτα. Άρα όλο θεωρούν ότι αύριο και μεθαύριο και τόσο και τόσο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καταλήγω ότι θα είμαστε προφανώς ο coronavirus, η COVID-19 θα μας απασχολήσει. Θα είναι εν δυνάμει ισχυρή γεωοικονομική και γεωστρατηγική και γεωπολιτική απειλή. Δεν είναι μόνο η ασθένεια ή οι άνθρωποι που φεύγουν ή οι άνθρωποι που νοσούν ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Και δεν είμαι ευχαριστημένος μέχρι στιγμής από τις ελληνικές αντιδράσεις. Διότι πολλοί ακολουθούν κατευθείαν τι λέει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι υποστηριχτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαι κατά. Θανάση, δεν δίνεται ένα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το φάρμακο, γιατί στην Ελλάδα είπα ότι το 80% των ασθενών, εάν του δίναν το φάρμακο του Τραμπ, σε δύο μέρες θα φύγαμε τα νοσοκομεία. Δεν το κάνουν αυτό. Όλη η μπίζνα είναι στα εμβόλια. Γερμανική μπίζνα. 1,5 δις εμβόλια σε ένα χρόνο. Και, αν βάλεις με 10 ευρώ το εμβόλιο, καταλαβαίνεις πόσα δισεκατομμύρια θα κερδίσει η Γερμανία. Εγώ σου πω κάτι τελευταίο, Στέργιο. Το Ισραήλ που αναφέρθηκε, που έχει κάνει, ας πούμε, μαζικό επιτυχημένο εμβολιασμό. Τα πήρε η μυστική υπηρεσία Mossad και τα έφερε με ειδικές πτήσεις στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Και αρχίσαν αμέσως οι εμβολιασμοί. Δηλαδή, έδρασε η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ για να έχει εμβόλια η χώρα. Και καλώς έπραξε. Εδώ, αυτή αγαπητέ ήταν... Θανάση, προφανώς λέω, προφανώς γιατί δεν έχουμε αποδείξει, έχουν δράσει οι μυστικοί λογαριασμοί κάποιων ανθρώπων. Λέω, κάποιοι άνθρωποι έχουν αυξήσει τα έσοδά τους, οι μυστικοί λογαριασμοί. Σίγουρα. Και κλείνοντας, να πούμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα πρόγραμμα να βοηθηθούν Έλληνες επιστήμονες να παράξουμε κι εμείς, βρε Θανάση, ένα εμβόλιο κατά το COVID. Η δική μας είναι καλύτερα μυαλά από τους ξένους. Η κυρία Γιαννακίδου εδώ στη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν εδώ στον Παπανικολάου και δυστυχώς αδικούμε τα ελληνικά μυαλά. Οι Έλληνες επιστήμονες είναι πάρα πολύ καλοί και οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι δικοί μας, γιατί και όπου έχω βρεθεί στο εξωτερικό και ξέρεις, έχω πάει σχεδόν σε πάρα πολλά μέρη, από τη στιγμή έχω δει να διαπρέπουν και οι επιστήμονές μας και στην Αμερική και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και παντού. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το κράτος εδώ που λέει η Ελλάδα δεν βοηθάει τους Έλληνες σε όλα τα πράγματα. Έτσι δεν θα είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είναι, για να θυμήθηκα και το άλλο όνομα, είναι η κυρία Γιαννακίδου και η κυρία Παπαδοπούλου, οι δύο ερευνήτριες στον Παπανικολάου. Οι οποίες ξεκινήσαν ζητώντας 250.000 ευρώ, μιλάμε για ευτελή ποσά, τα οποία δεν έδινε το Υπουργείο, Υπουργείο Υγείας. Πρόσεξε, τα λεφτά είναι για τους Γερμανούς και τα εμβόλια. Τα έδωσε όμως, και το λέω και είναι προς τιμή της, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, τα έδωσε. Τώρα, όπου τα έδωσε, τα έδωσε. Αυτό έχει σημασία. Και ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας, ο Τζικώστας, τάχτηκε υπέρ να βοηθήσει. Και βέβαια, βοηθήσουν τα ελληνικά μυαλά να δημιουργήσουμε εμείς εδώ
τα δικά μας φάρμακα και τα δικά μας εμβόλια. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν οι δικοί μας. Σε όλες τις χώρες οι Έλληνες έχουν διακριθεί και νομίζω ότι θα έπρεπε και σε ελληνική βάση να τους στηρίζουμε ακόμα περισσότερα σε όλους τους τομείς. Έτσι. Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, χάρηκα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό βράδυ.